Την ώρα που ο Υπουργό Προστασία του Πολίτη συγχαίρει τι αστυνομικέ αρχέ του νησιού για την αποτελεσματικότητά του, η αγωνία των αστυνομικών υπαλλήλων είναι, όπω λένε, η υποστελέχωση στη βάση τη ανάγκη, όπω εξηγούν, να μπορούν να ανταποκρίνονται στο ρόλο του. Κύριο και σημαντικότερο πρόβλημά μα είναι η υποστελέχωση τη Διεύθυνση Αστυνομία Ηρακλείου. Το τελευταίο έτο έχουμε ενισχυθεί μόλι με μόνο ένα άτομο. Με ένα αρχιφύλακα που αναμένουμε ακόμα να κατέβει. Κατά την παρουσία του Μιχάλη Χρυσοχοίδη στο Ηράκλειο, οι αστυνομικοί, παρά το γεγονό ότι ο ίδιο εκτίμησε πως ο αριθμό του είναι ικανοποιητικό, επανέλαβαν στον Υπουργό την ανάγκη για στελέχωση, πέρα από τους αστυνομικούς που ήρθαν στο νησί και θα παραμείνουν μέχρι το Σεπτέμβρη, στο πλαίσιο ενίσχυσης λόγω της τουριστικής σεζόν. Έχουμε συλλεγωθεί με προσωπικό το οποίο για έρθει στις τουριστικές περιοχές, αλλά αυτό είναι μόνο μέχρι το Σεπτέμβρη, μετά πάλι θα μείνουμε χωρίς άτομα. Ακόμη και στο γραφείο ενδοοικογενειακής βίας, όπως είπαν στο Ηράκλειο... το οποίο δέχεται ένα τεράστιο πλήθος καταγγελιών, εμφανίζονται σημαντικές ελλείψεις, τόνισαν τόσο σε προσωπικό όσο και σε οχήματα. Αλλά εκτό από το να δίνουμε συγχαρητήρια για την ίδρυση των γραφείων θα πρέπει τα γραφεία αυτά να στελεχωθούν για να μπορούν να λειτουργήσουν εύρυθμα. Δεν γίνεται ε, να δίνουμε μόνο συγχαρητήρια και απ' την άλλη να αφήνουμε τα γραφεία αυτά με τον απολύτω ε, απαιτούμενο αριθμό ή ακόμα και πιο κάτω. Χρειάζεται στελέχωση του, το Πρώτο Αστυνομικό Τμήμα του Ιρακλείου, το οποίο περιλαμβάνεται το Γραφείο Ενδικονική Βία. Το Γραφείο Ενδικονική Βία είναι ένα γραφείο το οποίο υπάγεται μέσα σε μία υπηρεσία. Δεν έχουμε αντίρρηση και είναι χρέο μα να μεταφέρουμε τα θύματα ενδοοικογενειακή βία, τόνισαν οι αστυνομικοί, που όμω εξήγησαν πω συχνά τέτοιε μετακινήσει είναι δύσκολο έω ανέφικτο να γίνουν λόγω έλλειψη οχημάτων. Χρειαζόμαστε την κατάλληλη στελέχωση. Δεν γίνεται, πέντε άτομα που να κρατάνε ένα γραφείο του Εξωματικού Υπηρεσία και να μην υπάρχει και ένα όχημα. Οι συνδικαλιστέ αστυνομικοί που συνάντησαν τον Υπουργό Προστασία του Πολίτη αναφέρθηκαν και στα οχήματα 4x4 που τελευταία φορά ήρθαν στην Κρήτη το 2012, όπω και στη μέρημνα για κλούβα μεταγωγών, όχημα για τι δημιουργίε, αλλά και το αίτημα λειτουργία λέσχη μέσα στο αστυνομικό μέγαρο του Ηρακλείου.